για ποιο λόγο. Το βρίσκεται λογικό. Εσείς βλέπετε το πρόβλημά του. Εσείς βλέπετε φυσιολογικό η χώρα να οδηγείται ουσιαστικά στις κάλπες σε 8 μήνες τρεις φορές βάζοντας το δημοψήφισμα. Το 1989 σε 5 μήνες για να γίνει υποθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης. Και μάλιστα, με διαδικασίες εξπρές. Για να επιστρέψει η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία μετά το Πασόκ το 89, αναγκαστήκαμε να κάνουμε τρεις εκλογές. Δεν είναι παράδειγμα προς μίμηση. Όχι, αλλά το 89, δεν είναι φυσιολογικό, μάλιστα. Δεν είναι φυσιολογικό. Συμβαίνει όμως. Αυτό θέλω να πω. Λέω ότι σε 8 μήνες. Ενώ λοιπόν, το άλλο, η υποκλοπή της ψήφου, τι είναι. 8 μήνες, γιατί. Φυσιολογικό. Εσείς μιλάτε για υποκλοπή της ψήφου. Δεν έχετε απαντήσει, κύριε φίλε, σε αυτό που έθεσε η Έλλη με αφορμή τη δήλωση του κυρίου Βούτση. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για την επόμενη μέρα. Η θέση που θα κρατήσει. Αν δεν συγκρατήσει μετά τις εκλογές που σε περίπτωση που είναι προφανές ότι. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έφερε αυτό το πρόγραμμα. Είναι προφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί την ευθύνη να εφαρμόσει αυτοδύναμα το πρόγραμμα αλλάζοντάς το. Το τονίζω. Να εφαρμόσει το πρόγραμμα αλλάζοντάς το. Και θέλω να πω ότι και κόμμα της αντιπολίτευσης όπως ο κύριος Μημαράκης. Συμφώνησε κάτι για να καταλάβω. Θα ακούσετε τώρα. Μα συμφώνησε, έκανε μια συμφωνία για να. Απαντώ, ακούστε τώρα. Και ο κύριος Μημαράκης, η κυρία Γεννηματά. Στη συζήτηση που έγινε στη Βουλή, παραδεχτήκαν ότι το πρόγραμμα αυτό μέσα, η συμφωνία αυτή έχει μέσα ηφαισιακά μέτρα τα οποία πρέπει να αλλάξουν. Το είπανε. Εμείς δεν το λέμε, θα το κάνουμε. Ηφαισιακά μέτρα τα οποία έχουν σαφέστατη αντικοινωνική χρειά θα είναι μέσα στις επιλογές μας, στις προτεραιότητές μας να αλλάξουν. Και δεν το κάνετε στη συμφωνία. Ένα λεπτό. Διότι επαναλαμβάνω ότι η συμφωνία αυτή έγινε ως προϊόν εκβιασμού και εξαναγκασμού. Αν είναι έτσι, τι σας λέει, λοιπόν, πιστεύετε ότι δεν θα είναι και έτσι μετά από ένα μήνα δηλαδή. Δύο πράγματα. Πρώτον, η ανανεωμένη λαϊκή εντολή. Δεύτερον, η εξομάλυνση στην οικονομία, και κυρίως οι ευρωπαϊκές εξελίξεις. Διότι η συμφωνία αυτή με όλα τα δεινά τα οποία έχουμε για την Ελλάδα. Κύριε φίλε, έχει στηρίζεστε πάλι στον Ευρώπη. Στηρίζεστε στον Ευρώπη. Ένα λεπτό. Και αυτό παίζετε παιχνίδι εις βάρος της Ελλάδας. Ακούστε και εσείς. Πιστεύετε ότι η μοίρα της Ευρώπης είναι η μοίρα του Σόιμπλε. Πιστεύετε ότι η μοίρα της Ευρώπης είναι η πορεία του Σόιμπλε. Αυτό λέτε εσείς. Μα ο κύριος Σόιμπλε συμφωνούσε με τον κύριο Υπουργό. Άρα λοιπόν. Με την κυβέρνηση συμφωνούσε από ό,τι κατάλαβα με τον κύριο Βαρουφάκη. Η κυβέρνηση με τον κύριο Σόιμπλε πήγαινε. Αγκαλιά από ό,τι κατάλαβα. Αυτό καταλάβατε. Ο κύριος Βαρουφάκης από αυτά που έχει πει. Ότι συμφωνεί με τον κύριο Σόιμπλε ο κύριος Βαρουφάκης. Ο κύριος Βαρουφάκης ακολουθεί εντολή της κυβέρνησης. Εμείς δεν δικούμε. Συζητούμε και λέμε. Η πολιτική της κυβέρνησης είναι μια πολιτική η οποία πρώτον θα εφαρμόσει αναγκαστικά στοιχεία της συμφωνίας. Άρα. Δεύτερον, θα αλλάξει στοιχεία της συμφωνίας. Και η ερώτηση είναι και δεσμευόμαστε τώρα στο λαό. Τα ζητήματα τα οποία θα αλλάξουμε είναι ζητήματα τα οποία αφορούν καταρχήν τους ανθρώπους που είναι οικονομικά ασθενέστεροι. Κύριε φίλε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά η ερώτηση όμως είναι πολύ συγκεκριμένη. Εσείς ξεκινήσατε τώρα στην απάντησή σας και είπατε ότι αυτοδύναμα θέλετε να εφαρμόσετε το πρόγραμμα αλλάζοντάς το. Αν δεν έχετε αυτοδυναμία, δεν θα στηρίξετε στην εφαρμογή ενός δύσκολου προγράμματος που φέρει την υπογραφή σας. Άλλο στηρίζω και άλλο γίνομαι μέρος του παλαιοκομματισμού, του παλαιού πολιτικού συστήματος. Τι σημαίνει αυτό? Εμείς δεν πρόκειται να γίνουμε μέρος μετεκλογικά του παλαιού πολιτικού συστήματος. Η δύναμη. Όχι. Υπάρχει δυνατότητα. Θα βγει κυβέρνηση. Θα υπάρχουν συγκεκριμένοι συσχετισμοί στη Βουλή μέσα. Μην βιαζόμαστε. Εμείς όμως και το νόημα αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να πάμε σε συμπράξεις οι οποίες θα αναιρούν την ουσία. Και ουσία είναι ότι για να προχωρήσει η χώρα χρειάζεται μια νέα επιβεβαίωση, ένα επιβεβαίωση του νέου. Το παλαιό έχει πεθάνει. Ωραία. Εσείς λοιπόν. Συγγνώμη, κύριε Καλαβάτη, θέλω να το διευκρινίσω. Παρακαλώ. Γιατί θέλουμε αντίστοιχη απάντηση και από εσάς. Έτσι. Εάν λοιπόν η βασική στόχευση είναι η εφαρμογή του προγράμματος και οι αλλαγές εκεί που μπορούν να υπάρξουν αλλαγές, θα λέγω, όχι εκεί που θέλετε, γιατί εκεί που θέλετε θα τις είχατε κάνει από πριν. Εκεί που μπορούν να υπάρξουν. Είναι συνάρτηση. Για να είμαστε ειλικρινείς πια και σαφείς. Είναι συνάρτηση. Επιδιώκουμε, θέλουμε, μπορούμε. Προφανώς. Ισχύουν όλα αυτά. Λοιπόν. Αυτό είναι το αντίστοιχο αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ και του Ποταμιού. Γιατί αυτό δεν είναι η κοινή βάση για τη διαμόρφωση μιας νέας κυβερνητικής πλειοψηφίας στην περίπτωση που δεν έχουμε αυτοδυναμία σε εκλογές? Απαντώ εγώ. Ναι. Διότι όταν γίνει η παρουσίαση των προγραμματικών θέσεων των κομμάτων, την επόμενη εβδομάδα, που αρχίζει η εκλογική περίοδος, θα καταλάβετε ότι το πρόγραμμα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και που έχει στοιχεία και ρεαλισμού αλλά και υπέρβασης της πραγματικότητας της συμφωνίας. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό. Είναι πρόγραμμα σε μια προοδευτική κατεύθυνση, σε μια αριστερή κατεύθυνση, σε μια κατεύθυνση ενός κριτικού ρεαλισμού. Ενώ τα άλλα προγράμματα είναι νεοφιλελεύθερα. Να ρωτήσω κάτι. Θέλω να πω δηλαδή ότι παραμένει η γραμμή σήμερα στην κοινωνία μας. Δεξιάς, αριστεράς. Βεβαίως και νεοφιλελευθερισμού και προοδευτική κατεύθυνση. Στην επίλυση του ασφαλιστικού, ας πούμε, στη σημερινή κατάσταση που είναι τα ταμεία.
Υπάρχει και πάμε να το κουβεντιάσουμε συγκεκριμένα. Σε όλα τα θέματα. Σε όλα τα θέματα υπάρχει διάκριση γραμμή. Νεοφιλελευθερισμός, όχι νεοφιλελευθερισμός. Δημοκρατική αριστερή προοπτική. Και τι σημαίνουν όλα αυτά, αμέσως μετά το διάλειμμα, κύριε Καλαφάτη, σας λόγους.